Γεια χαρά! Ίσως ακούσατε τι ακριβώς έγινε με την Τουρκία και το αεροπλάνο της Ελλάδα, αν όχι, να σας το πούμε έτσι για την ιστορία που λένε. Το Σάββατο, την Κυριακή μας πέρασε, δηλαδή 31 Ιουνίου, αποφάσισε, φεύγει μια πτήση από το Τελαβίβ για τη Βαρσοβία. Στον αέρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα άμεσης ανάγκης, ιατρικής άμεσης ανάγκης. Φωνάζει ο πιλότος, μάλλον για την ακρίβεια υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας, δεν ξέρουμε ακόμα ότι είναι άμεση ανάγκη, και φωνάζει ο πιλότος, ένας γιατρός ρε παιδιά, και φυσικά τώρα σε αεροπλάνο με Εβραίους να μην υπάρχει ένας γιατρός είναι αστείο. Και βέβαια πέφτει επάνω ένας γιατρός, βλέπει την κατάσταση, λέει πού σε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια που σημαίνει νοσοκομείο. Και τώρα το περιστατικό, απλό περιστατικό υγείας γίνεται άμεση ανάγκη, πρέπει να προσγειωθούν. Πού βρίσκονται στην Αντάλια πάνω, ζητάνε άδεια, προσγειώνται στην Αντάλια, την περιμένει το αρρωστιοφόρο, την επιβάτηδα, χαίρεται. Και λέει τώρα το ΙΕΛΑΡ, καύσιμα παρακαλώ. Και λένε οι Τούρκοι στην Αντάλια, ούτε πάνω από το πτώμα. Γιατί έτσι εμείς δεν δίνουμε. Ρε παιδιά, είναι νόμος, διεθνής νόμος αεροπλοείας. Το ξέρουμε ποιοι είναι οι νόμοι της αεροπλοείας. Ένας από αυτούς είναι ότι όταν υπάρχει αναγκαστική προσγείωση ή οτιδήποτε και πρέπει να συνεχιστεί η πτήση ή κάτι, βάζουμε καύσιμα. Αυτοί λένε όχι, εμείς δεν σου δίνουμε καύσιμα. Αν θες καύσιμα, να μας το στείλει η πολιτική αεροπορία ή άλλος επίσημος οργανισμός γραπτός. Ειδοποιούν την Ελλάδα στα γραφεία στο Ισραήλ, παίρνει η πολιτική αεροπορία του Ισραήλ την πολιτική αεροπορία της Τουρκίας. Ρε μάγκες, τι είναι αυτά που κάνετε, παραβιάζετε όλους τους ντόπους. Όχι, όχι, λένε οι Τούρκοι, έχετε δίκιο, μη φοβάστε, θα πάρετε τα καύσιμα. Θα πάρετε τα καύσιμα. Εντάξει, η πολιτική αεροπορία δεν λέει τίποτα σε κανέναν. Περνάνε οι ώρες, καύσιμα δεν υπάρχουν. Εντάξει, το βιντεοφόρο με τα καύσιμα είναι εκεί μπροστά. Οπότε τι γίνεται. Ζητάει λοιπόν, αποφασίσει η πρέσβυρα του Ισραήλ στην Τουρκία να πάρει τηλέφωνο. Παίρνει το τηλέφωνο το Υπουργείο Εξωτερικών και του λέει έτσι και έτσι και έτσι πρέπει να δώσετε καύσιμα. Ναι, λέει, αλλά εσύ, λένε οι Τούρκοι, με ποια ιδιότητα παίρνεις τηλέφωνο. Είναι η πρέσβυρα του Ισραήλ, τι με ποια ιδιότητα. Λένε οι Τούρκοι, διότι εσύ τώρα είσαι στο Ισραήλ, διότι τους έχουν ανακαλέσει για consultations που λέγεται στην διπλωματική γλώσσα, για συνεννοήσεις και για να σου δώσουμε οδηγίες. Αυτό γίνεται στην διπλωματική γλώσσα, σημαίνει ότι όταν δύο κράτη έχουν τεράστιο πρόβλημα σχέσεων μεταξύ τους, ανακαλούν τους πρέσβεις τους ως πρώτο δείγμα ανησυχίας, αν θέλετε, ότι αυτό που μου ζητάτε ή δεν σας ζητάω εγώ δεν πάει. Έχουμε άσχημες σχέσεις. Το πρώτο δείγμα είναι, το πρώτο βήμα είναι να ανακαλέσουν τους πρεσβευτές τους για συνεννοήσεις ή για οδηγίες. Και λένε λοιπόν οι Τούρκοι σε αυτήν, εσύ είσαι στο Ισραήλ, δεν είσαι εδώ στην Τουρκία, οπότε ξέρεις που είσαι στο Ισραήλ, δεν είσαι πρέσβυρα στην Τουρκία, οπότε παράτα μας. Το βλέπουν αυτό οι Ισραηλοί πιλότοι, τους λένε κλείσει την πόρτα σε παρακαλώ, θα φύγουμε. Κλείνουν την πόρτα και περνάνε από την Αντάλια στη Ρόδο, όπου τους δίνονται τα καύσιμα και συνεχίζουν για το Ισραήλ. Ήθελα να σας εξηγήσω κάτι, ότι γιατί χρειαζόντουσαν καύσιμα. Διότι από τη στιγμή που κάνεις μια έκτακτη απογείωση και προσγείωση όπως ήταν αυτή, έχεις καταναλώσει καύσιμα τα οποία δεν είχες υπολογίσει. Και δεν επιτρέπεται να φεύγεις χωρίς συγκεκριμένο αριθμό καυσίμων.
Οπότε γι' αυτό ζητάνε καύσιμα. Τώρα, αν πείτε, μου ρώτησε ένας φίλος μου, και γιατί το κάνουν αυτό οι Τούρκοι. Δεν κατάλαβα τι ρώτησε. Του θα πει γιατί το κάνουν αυτό οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνοι δεν τους πηγαίνουν τους Εβραίους. Πώς θα το κάνουν. Δεν τους πηγαίνουν, δεν τους θέλουν. Από το 48 και μετά που έγινε και το κράτος του Ισραήλ, έχουν και συγκεκριμένο στόχο, έχουν δηλαδή ποιο να χτυπήσουν. Εβραίους στο Ισραήλ, συγκεντρωμένοι. Δεν τους πηγαίνουν ρε παιδιά. Τώρα πρέπει να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό και να ζήσουμε με αυτό το θέμα. Ότι οι μουσουλμάνοι δεν μας πάνε. Γιατί για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν έχει σημασία τώρα, όπως δεν πάνε και τους χριστιανούς, όπως δεν πάνε και τους δυτικούς, δεν τους πάνε. Τελείωσε. Τελεία. Θαυμαστικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το επεισόδιο με την Τουρκία. Βέβαια το Ισραήλ είπε ότι θα στείλει στην παγκόσμια, πώς το λένε, στην ΙΑΤΑ, την Παγκόσμια Ένωση των Πιλότων και των εταιριών, αεροπορικών εταιριών, η ΙΑΤΑ, θα στείλουν εκεί πέρα το τι έγινε και παράπονο, για να δουν τι κυρώσεις μπορεί να έχει. Δηλαδή μπορούν παραδείγματος χάρη η ΙΑΤΑ να απαγορεύσει στα μέλη της, που είναι σχεδόν όλοι, ή τουλάχιστον όλες οι μεγάλες και γνωστές, για να όχι μεγάλες τουλάχιστον γνωστές εταιρείες, να μην προσγειώνονται στην Ατάλεια για ένα χρονικό διάστημα ή κάτι τέτοιο. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά. Α, και πριν συγγνώμη, όχι για χαρά ακόμα. Πριν κλείσω, θυμηθείτε ότι σήμερα, 4 Ιουλίου 1976, το Ισραήλ απελευθέρωσε από το Έντεμπε όλους τους ομήρους. Έχασε 3 ομήρους, ένας εκ των οποίων ήταν η Μπόχη, η οποία σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε σε νοσοκομείο πριν γίνει η επίθεση. Είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο πριν γίνει η επίθεση. 2 σκοτωθήκαν εκεί, όλοι οι τρομοκράτες σκοτωθήκαν, μαζί και καμιά 15-20, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, τις στρατιώτες της Ουγκάντα που φυλάγανε υποτίθεται το μέρος. Οι Ισραηλοί είχαν 3 τραυματίες και ένα νεκρό, τον Γιόναταν, ο οποίος ήταν και ο ηγέτης, ο αρχηγός της αποστολής, της επιδρομής, της ομάδας που θα έκανε την επιδρομή. Και ως συνήθως στο Ισραήλ, η λέξη είναι πάντοτε από πίσω μου και όχι προχωράτε, ο αξιωματικός είναι πάντα μπροστά. Οπότε πήγε μπροστά, έφυγε πρώτος. Αυτά, γιατί σήμερα έχουμε, πώς είναι, κοντά 50 χρόνια σε λίγο, και έχουμε ακόμα το ίδιο πρόβλημα, έχουμε ομήρους στη Γάζα. Τέλος πάντων, αυτά, γεια χαρά.